Η επίσκεψη του Υπουργού Ενέργεια στο Ισραήλ περί τα μέσα Οκτωβρίου αναμένεται να δρομολογήσει εξελίξει στο θέμα προμήθεια φυσικού αερίου από την γείτονα χώρα. Η εξέλιξη αυτή φαντάζει πλέον ω επιτακτική ανάγκη αφού τα αποτελέσματα από την επιβεβαιωτική γεώτρηση στο Αφροδίτη είναι οριακά, αλλάζουν το σχεδιασμό και οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι ποσότητε από το συγκεκριμένο κοίτασμα δεν είναι αρκετέ για τη λειτουργία τερματικού υγροποίηση. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν το σημαντικό κοίτασμα που διαθέτει η Κύπρος, μειώνουν όμω την τελική αξία του καθορίζοντά την στα 35 με 40 δισεκατομμύρια ευρώ ο πρόεδρο του Δυσί, ερωτηθεί αν υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι για διάφορου λόγου δεν επιθυμούν αναβάθμιση τη γεωστρατηγική θέση τη Κύπρου στην περιοχή μέσω τη οικονομική προοπτική που δημιουργεί το φυσικό αέριο, ήταν σαφή. Αυτή η σχεδιασμή, η στρατηγική για τα θέματα τη ενέργεια αναβαθμίζουν μια χώρα. Όχι μόνο οικονομικά, αλλά και πολιτικά και γεωστρατηγικά. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι πιθανώς κάποιες χώρες να μην είναι προς το συμφέρον τους η οικονομική, πολιτική και γεωστρατηγική αναβάθμιση της Κύπρου. Και είναι ένας επιπρόσθετος λόγος που πρέπει να συνεχίσουμε τους στρατηγικούς μας σχεδιασμούς. Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, τον προσεχή Μάρτη προγραμματίζεται νέα επιδιωτική γεώτρηση που θα σημάνει ταυτόχρονα και χρονική μετατόπιση των σχεδιασμών κατά 10 με 12 μήνε, αφού η επιστοποίηση των κοιτασμάτων είναι αναγκαία για την εξέβραση χρηματοδοτών σε περίπτωση που προχωρήσει ο σχεδιασμό για το τερματικό. Σύμφωνα με πληροφορίε, μπορεί η Αφροδίτη μόνη τη να μην φτάνει για την υλοποίηση των κυβερνητικών σχεδιασμών, ωστόσο υπάρχουν και θετικέ διαπιστώσει στι τρισδιάστατε σεισμογραφικέ έρευνε. Εντοπίστηκαν άλλα 8 κοιτάσματα προς εκμετάλλευση συνολικής εκτιμώμενης ποσότητας 1 έως 3 κυβικών ποδών, τα οποία θα τεθούν προς εκμετάλλευση από τις εταιρείες Νόπολ και Ντέλεκ. Οι επιλογέ τη κυβέρνηση είναι συγκεκριμένε σε περίπτωση που η ποσότητα του Αφροδίτη αποδειχθεί κάτω από το όριο που έχει τεθεί ω κριτήριο για να είναι βιώσιμη η κατασκευή και η λειτουργία τερματικού υγροποίηση. Πιο πιθανή φαντάζει η παροχή κινήτρων στι εταιρείε για διατήρηση του ενδιαφέροντα δημιουργία τερματικού. Στο μεταξύ, οι επίσημε ανακοινώσει των εταιρεών Νόμπολ και Ντέλεκ για τι εξελίξει στο θέμα των γεωτρήσεων αναμένεται να γίνουν την ερχόμενη Τετάρτη στα χρηματιστήρια τη Νέα Υόρκη και του Τελαβίου.